ιστορικές στιγμές για την Εκκλησία της Κρήτης. Μπράβο του. Έχει δείξει ήθος, διορατικότητα, ήταν εκλεκτός. Το χαρμόσυνο άγγελμα της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κορπά συγκίνησε στην κοινωνία της Νεάπολης Λασιθίου. Ο αγαπημένος ιεράρχης της Κρήτης είναι πολύ σοβαρός, υπεύθυνος, μορφωμένος, νέος. Θα είναι στο πηδάλιο της Κρήτης τώρα και είναι από τους εκλεκτούς αρχιερείς. Ο εμψηφισμένος Κρήτης Ευγένιος υπήρξε τέκνο της τοπικής Μητρόπολης Πέτρας και Χερονήσου, όπου υπηρέτησε για 15 χρόνια στο πλευρό του πνευματικού του πατέρα, μακαριστού Μητροπολίτη Νεκτάριου. Άπαντες, ο σεβασμιότατός μας, ο ιερός κλήρος, οι μοναστικές αδελφότητες, ο ευσεβής λαός, αυτή την ώρα χαίρονται και αγάλλονται επί το ακούσματι, το αγγέλματι της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Μεγάλη χαρά μας. Να μας ζήσει να τον χαιρόμαστε. Είναι ο πιο καταδεκτικός από τους ξέρω για όλους. Τον χαιρόμαστε. Η είδηση γίνεται δεκτή με μεγάλη χαρά από κλήρο και πιστούς που σπέβδουν στο Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς, όπου ο κύριος Ευγένιος υπήρξε εφημέριος από το 1994. Με εμφανή συγκίνηση, κλήρος και πιστοί που έσπευσαν στο Μητροπολιτικό Ναό μόλις οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, μίλησαν στην Κρήτη TV για τον άξιο και αγαπητό ιεράρχη που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία με την οποία διατηρεί άρρηκτους δεσμούς. Αυτό είναι ο σεβασμιότατος όπως τον περιγράφεται, οπότε και οι καμπάνες αυτή τη στιγμή του Μητροπολιτικού μας Ναού, στον οποίο διεκόνησε ως αρχιμανδρίτης για 15 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος, σημαίνουν αυτή τη χαρά όχι μόνο των καρδιών μας, αλλά και ολόκληρης της Εκκλησίας. Ικανότατος, όχι ικανός, ικανότατος. Είναι ικανός αυτός, είναι μια χαρά, τον ξέρουμε έτσι προσωπικά. Άξιος, είναι ο καλύτερος που μπορούσε να βγει, ο καλύτερος. Κατά τη 15ετή διακονία του στη Μητρόπολη Πέτρας και Χερονήσου, δίπλα στο μακαριστό Νεκτάριο, ανέλαβε τη διεύθυνση του Εκκλησιαστικού Πνευματικού Κέντρου Αγίου Νικολάου. Είχε διατελέσει ακόμη αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, της Εταιρείας Αποφυλακιζομένων Νομού Λασιθίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης και πρόεδρος του Σωματείου Οι Φίλοι του Παιδιού Κρήτης, το οποίο εδρεύει στην Νεάπολη.